Εδώ υπάρχουν 50 ιδιοκτήτες, δεν είμαι μοναχός. Εκπροσωπώ ένα μέρος από αυτών που τους γνωρίζω, ήδη έχω καταγράψει 26 άτομα τα οποία θα σας φέρω με τηλέφωνα και υπογραφή. Και το έργο αυτό έχει 25 χρόνια πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έρθουμε στις περιουσίες μας. Έχουμε κάνει και 2 μήνες και 2,5 μήνες να περάσουμε από εδώ. Με συνέπεια να σαπίζουν οι ελιές, να μην μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας την ώρα που πρέπει να τις κάνουμε. Θερμή παράκληση να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά, να μας βοηθήσετε και εμείς με τη σειρά μας πιστοί στο Δήμο. Τι ζητάτε δηλαδή από το Δήμο, κύριε Χαρτιτάκη? Ζητώ να έρθει να διαμορφώσει το δρόμο κανονικά και να ρίξει τσιμέντο. Τσιμέντο, κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε. Καθώς επίσης και στο ποτάμι κινδυνεύουμε να πνιγούμε. Στροβιλίζουν τα νερά, δημιουργούν τείχωμα και είναι αδιάβατος ο δρόμος. Εάν βουλιάξει δε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση στις περιουσίες αυτές. Θα χρειαστεί να γίνουν φαραωνικά έργα, τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ο Δήμος, υποθέτω.